να μας πει αυτό στα δικά του σχολεία το παιχνίδι. Αντρέα, ακόμα ένα ντέρπι για την Ομόνοια που ανταποκρίθηκε και πάλι σε μεγάλο βαθμό. Θα μπορούσε βεβαίως με βάση την εικόνα που δείξατε μετά το 35-40 να πετύχατε για κάτι περισσότερο. Ναι, είναι αλήθεια ότι σήμερα θέλαμε πάρα πολύ να κερδίσουμε. Όπως είπε και ο προπονητής μας πριν λίγο, είχαμε κάποιες δυσκολίες στα πρώτα 20-25 λεπτά. Από τα ΑΠΟΕΛ πάντουσε καλύτερα από εμάς και σε μια-δύο φάσεις κινδυνεύσαμε. Όμως στη συνέχεια ισορροπήσαμε το παιχνίδι. Ελέξαμε το ρυθμό και καθ' όλη τη διάρκεια του μέχρι και το τέλος θεωρώ ότι ήμασταν η καλύτερη ομάδα. Δεν κινδυνεύσαμε σχεδόν καθόλου από τα ΑΠΟΕΛ. Δεν μπορώ να θυμηθώ πέραν εδώ δύο σουτ που έγιναν, κάποια άλλη φάση που να είχαμε απειληθεί. Είχαμε κάποιες πολύ καλές φάσεις όπως το σουτ του Φερνάντες που απογειώθηκε ο Πάρτο και απέκρουσε εντυπωσιακά. Είχαμε τη μεγάλη ευκαιρία με τον Σκέμπλη στο δεύτερο ημίχρονο. Και γενικά η ομάδα έδειξε ότι συνεχίζει από εκεί που μένει στα προηγούμενα παιχνίδια της. Χτίζει σιγά σιγά το πρόσωπο που θέλει. Όμως, όπως είπε και ο προπονητής μας, θέλουμε πολύ, πολύ δουλειά ακόμη. Το γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά. Θέλουμε αυτή την ομάδα να την κάνουμε να παίζει όμορφο ποδόσφαιρο, επιθετικό και να λειτουργεί σαν ομάδα στο γήπεδο τόσο αμυντικά όσο και επιθετικά. Όμως, δεν πρέπει να τονίσουμε ότι ναι, η διαφορά που βλέπουμε στην ομάδα μας μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα είναι σημαντική. Χωρίς αυτό να θεωρείται ότι η ομάδα μπορεί να βγάλει πολύ, πολύ καλύτερο πρόσωπο. Μπορεί αυτή η ομάδα να παίξει πολύ καλύτερα και αυτό θα προσπαθήσουμε να κάνουμε. Άλλωστε, θα ήταν αδύνατο μέσα σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα να φτάναμε εκεί που θέλαμε. Από εκεί και πέρα θα πω κάποια πράγματα άλλα. Θα συμφωνήσουμε με τον προπονητή του ΑΠΟΕΛ που είχε πει πριν ότι ναι, παίζει σημαντικό ρόλο στο παιχνίδι στις αφισβητούμενες φάσεις. Δηλαδή, εάν έχεις πέναλτι και μπορείς να προηγηθείς, ναι, αυτό θα σε φέρει σε ευνοϊκή θέση σε σχέση με τον αντίπαλο. Και είπε πως δεν συγκρίνεται το γεγονός ότι δεν δόθηκε στην ομάδα του ένα πέναλτι στο προηγούμενο παιχνίδι και δεν εξισώνεται με το γεγονός πως ούτε μας δόθηκε μετά πέναλτι στο συγκεκριμένο παιχνίδι. Ναι, σήμερα είχαμε εμείς πέναλτι στο πρώτο ημίχρονο και θα μπορούσαμε να προηγηθούμε αν δινόταν. Και μετά ακολούθησε η φάση που είχε περιγράψει ο προπονητής του ΑΠΟΕΛ. Λέχθηκαν και άλλα πράγματα, δεν ξέρω αν εννοούν την ομάδα μας, αν εννοούν ότι άλλοι φωνάζουν και άλλοι ευνοούνται. Δηλαδή, αν εννοούν τη δική μας ομάδα, τότε θεωρώ ότι πέραν από τους δικούς τους οπαδούς που και αυτοί ίσως να μην τους πιστεύουν, τότε κανείς άλλος στην Κύπρο δεν τους πιστεύει σε αυτό το πράγμα, αν είναι δυνατόν. Εν πάση περιπτώσει, επίσης θέλουμε να δώσουμε συγχαρητήρια στην αστυνομία, πραγματικά. Πολύ, πολύ θερμά συγχαρητήρια για την εξαιρετική δουλειά που έχει κάνει. Δεν πέρασε ούτε ένα αντικείμενο στο γήπεδο στην νότια κερκίδα. Ούτε πιστόγια πέρασαν, ούτε λέιζερ, ούτε για 20 λεπτά βλέπαμε την Ανάσταση, σαν την Ανάσταση να πετάνε φωτοβολίδες. Πραγματικά θερμά συγχαρητήρια και διερωτόμαστε όταν θα θρηνήσουμε θύματα, θα ευαισθητοποιηθούμε. Να πυροβολούν οπαδούς μας στην Ανατολική Κερκίδα, παιδιά. Δηλαδή, αν είναι δυνατόν. Και αυτό έγινε και πριν μερικές μέρες πάλι στο παιχνίδι μας με το ΑΠΟΕΛ. Πρέπει να θρηνήσουμε θύματα και μετά να ευαισθητοποιηθούμε. Αυτό... Σκέφτεστε, αν γίνει πολύ νωρίς, να αντιδράσετε ή να κάνετε κάποια επαφές με την αστυνομία. Μα είναι δυνατόν, γιατί πρέπει να κάνουμε επαφές για να γίνονται αυτονόητα. Έρχεται ο κόσμος, νέα παιδιά του, να δει ποδόσφαιρο και τον πυροβολούν. Αν είναι δυνατόν. Αν είναι δυνατόν, πραγματικά. Εν πάση περιπτώσει, θα δώσουμε συγχαρητήρια στον κόσμο μας. Ήταν εξαιρετικός και διερωτόμαστε, εάν διεκδικούσε πρωτάθλημα αυτή η ομάδα, πού θα τους βάζαμε στις κερκίδες. Είμαστε πέμπτοι και γέμισαν το γήπεδο. Αυτή είναι παράδειγμα προς μίμηση. Είναι παράδειγμα προς μίμηση και για τη συμπεριφορά τους σήμερα στο παιχνίδι. Και πρέπει να τους επιβραβεύουμε αυτή τη συμπεριφορά και όχι να βλέπουμε απέναντι αυτά που είδαμε. Και τους λέμε συγχαρητήρια και να μείνουν δίπλα στην ομάδα. Και αυτή η ομάδα να μην έχει έννοια κανένας, να μην ανησυχεί κανένας. Αυτή η ομάδα θα παλέψει όλα τα παιχνίδια μέχρι το φινάλε για μας, για τον κόσμο μας, που εδώ και ένα μήνα έχει κάνει απίστευτα πράγματα. Για αυτούς θα παλέψουν όλα τα παιχνίδια μέχρι το τέλος και να μην ανησυχεί κανείς. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, Ρίση, για το.